Σύμφωνα με το Reuters, η βοήθεια που ανακοινώθηκε την ημέρα της ανεξαρτησίας του Κιέβου ήρθε καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η Ρωσία φαίνεται να σχεδιάζει νέες επιθέσεις τις επόμενες ημέρες σε μη στρατιωτικές υποδομές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Ένα από τα ενδιαφέροντα συστήματα της αμερικανικής βοήθειας είναι τα συστήματα Anti-Drone Vampire. Το Vampire της L3 Harris είναι ένα δομοστοιχειωτό σύστημα που παρέχει ικανότητα χτυπήματος ακριβίας με πυρομαχικά εδάφους-εδάφους ή καθοδηγούμενα από λέιζερ εδάφους-αέρος. Αυτό το αυτόνομο kit L3 Harris παρέχει μια γρήγορη λύση για τον οπλισμό μη τακτικών οχημάτων και ποικιλία τακτικών οχημάτων, ενώ ενσωματώνει εξαρτήματα σε συγκεκριμένες προδιαγραφές του πελάτη. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία προχώρησε σε δωρεά στην Ουκρανία το αυτοκινούμενο αντιαεροπορικού πυροβόλου Frank Panzer Jeopard. Το Jeopard με τα 35 χιλιοστών αυτόματα πυροβόλα παρουσιάζει μια τρομερή ικανότητα αεράμινας κατά των ρωσικών εναέριων απειλών που πετούν χαμηλά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εναντίον επίγειων στόχων. Τον Ιούνιο, το Βερολίνο δημοσίευσε ένα λεπτομερή κατάλογο στρατιωτικής βοήθειας που έστελνε στο Κίεβο και διευκρίνησε ότι δόριζε 30 τεθωρακισμένα αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα Jeopard, συμπεριλαμβανομένων περίπου 6.000 φυσικίων αντιαεροπορικών πυρομαχικών. Αυτός ο αριθμός πιθανότατα έχει διωγγωθεί καθώς αυτά τα συστήματα ταχείας βολής καταναλώνουν τα πυρομαχικά πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ενώ έχει ήδη παραδώσει το σύστημα αεράμινας S-300 και τα αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Ζουζάνα στην Ουκρανία, η Σλοβακία σχεδιάζει να κάνει το ίδιο με τα 30 άρματα μάχης T-72 που οι ένοπλες δυνάμεις της είχαν κληρονομήσει από την Σοβιετική περίοδο. Με την προϋπόθεση όμως να μπορέσει να τα αντικαταστήσει στην πλησιέστερη μονάδα από Leopard 2 γερμανικής κατασκευής. Γι' αυτό, όπως και η Πράγα, η Μπρατισλάβα ελπίζει να επωφεληθεί από τη γερμανική πρωτοβουλία Ringstouch, η οποία στοχεύει στην αντικατάσταση των οπλισμών σοβιετικής προέλευσης που παραδίδονται στον Ουκρανικό στρατό από μέλη του ΝΑΤΟ με εξοπλισμό γερμανικής κατασκευής. Εν τω μεταξύ, οι Ουκρανικές δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τα όπλα και τα στρατεύματα που διαθέτει η Ρωσία να φτάσουν στις πρώτες γραμμές στα ανατολικά. Στις 25 Αυγούστου ξαναχτύπησαν τη γέφυρα Αντονόφσκι κοντά στη Χερσόνα με πυρά πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας. Η γέφυρα είναι μια κρίσιμη ρωσική λεωφόρος ανεφοδιασμού των στρατευμάτων της βόρεια του ποταμού Ντνιπρό και ως εκ τούτου ένας ουσιώδης στόχος που οι Ουκρανικές δυνάμεις με τη χρήση των HIMARS έχουν επανειλημμένα καταστρέψει χωρίς να έχουν ακόμη διακοπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.